Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το ενωσιακό γήπεδο του Κορδία, εδώ που για την 13η αγωνιστική της αλφατοπικής κατηγορίας αναμετρώνται η Αβία με τον Πάμισο της Μεσίνης. Και τώρα ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι με τους γηπεδούχους να είναι στη σέντρα. Γιατίς ο κύριος Αλεξέας. Στη μεσαία γραμμή τώρα κινείται η ομάδα του Παμίσου, προωθητική παλιά όμορφα. Εκεί από τα δεξιά Λαθύρης, ταχύτητα μπαίνει μέσα στην περιοχή Λαθύρης. Θα κάνει και το σούτ για το 0-1. Να λοιπόν, μόλις το έκτο λεπτό, έρχεται ο Βαγγέλης Λαθύρης, ο ταχύτατος επιθετικός της ομάδας του Αλέξη του Ματζούνη, να πετύχει το τέρμα. Μπήκε μέσα στην περιοχή με την ταχύτητά του, ξεπέρασε το προσωπικό αντίπαλο. Έκανε το σούτ στην απέναντι γωνία. Παρότι έπεσε ο Κάρλος, δεν μπόρεσε να αποκρούσει την μπάλα, η οποία κατέληξε στην δεξιά του γωνιά για το 0-1. Ωραία, και κρατούν και πάλι του Παμίσου οι προσποιήσεις. Το σούτ όμως είναι αδύναμο στην αγκαλιά του Κάρλου. Σούτ από το ημικύκλιο της περιοχής. Από την άμυνα τώρα οργανώνει το Πάμισος. Προθετική παλιά και πάλι φεύγει ο Λαθύρης ταχύτατος. Θα κάνει και το σούτ, θα αποκρούσει ο Κάρλος σε κόρνερ. Αν βλέπουμε καλά, πρέπει να την έχει βρει το τερματοφύλακας της Αβίας στην μπάλα. Στο ωραίο σούτ από μακρινή απόσταση. Και πάλι τώρα οι γηπεδούχοι τώρα στο προσκήνιο. Ωραία αλλαγή παλιάς για τον Παγόνη. Αυτός προσπαθεί να μπει ταχύτατα, θα κάνει και το πλασέ. Θα τον νικήσει όμως ο Τρακάκης. Να λοιπόν που εδώ έχει την ευκαιρία της η ομάδα της Αβίας. Δεν την αξιοποιεί όμως ο Παγόνης. Του είπε στόπ ο πορτιέρο της Μεσίνης. Και πάλι φιλοξενούμενοι. Ωραία η λιγμή με το εξωτερικό. Η πάσα προθετική μες στην περιοχή. Το πλασέ για το 2-0. Για την ακρίβεια Αβία Πάμισος Μεσίνης 0-2. Αυτή τη φορά λοιπόν σκόρερ ο Μπίσα. Στο 20 λεπτό του αγώνα. Ο Μπίσα λοιπόν είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει το 0-2 και αυτός ταχύτατα μπήκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε, καθώς Λαθύρης και Μπίσα εκτός από ταχύτατοι ποδοσφαιριστές είναι και τεχνίτες. Και πάλι ο Λαθύρης θα ανοίξει τα δεξιά, τώρα προσπαθούν να μπουν μέσα στην περιοχή, θα γίνει παράλληλο γύρισμα με το χέρι ο Κάρλος, θα απομακρύνει του Λίδα το πλασέ. Το παράλληλο γύρισμα μέσα στην καρδιά της άμυνας του Λίδας. Ωραίες οι προσποιήσεις, Παπαδόπουλος τώρα προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ωραία για τον Λαθύρη, αυτός θα μπει μέσα στην περιοχή, θα βγάλει παράλληλο γύρισμα, δεν μπορεί όμως ο του Λίδας να βρει καλά την μπάλα. Την άμυνα τώρα γίνει το λάθος του Λίδας, θα περάσει, θα πούμε στην περιοχή, θα κάνει και το σούτ, θα αποκρούσει ο Κάρλος εντυπωσιακά. Θα σώσει εδώ από τρίτη παραβίαση την εστία του, στο σούτ του Βασίλη του Λίδα. Και τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο νοσιακό γήπεδο, 2-0 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Λίδας σηκώνει, κοιτάει τις επιλογές του, ανοίγει στα δεξιά για το Λαθύρη. Θα ελιχθεί, θα κάνει και το σούτ, θα αποκρούσει ο Κάρλος, αποκρούσει ο Κάρλος σε κόρνερ. Θέλετε με πάσα Γεωργιόπουλος, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, θα κοντράρει. Εκεί δεν φεύγει ο κίνδυνος, νέο σούτ με τα πόδια, ο Κάρλος θα απομακρύνει. Και τώρα το φάουλ που έχει γίνει επάνω στον Μπίσαν, βλέπουμε καλά, υπάρχει και... έτσι μια κόντρα εκεί ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ο κύριος Αλεξέας παρεμβαίνει πυροσβεστικά. Θα δείξει και τις κίτρινες κάρτες του. Μεγάλη ευκαιρία όμως λίγο νωρίτερα. Τώρα ρεμούν τα πνεύματα για την παρέμβαση του διαιτή της αναμέτρησης. Ταχύτητα τώρα από την άμυνα τα αριστερά. Προσπαθούν να εκδηλώσουν επίθεση. Ωραία ο Τουρλίδας, θα πει στην περιοχή, θα κάνει και το σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ωραία. Θα προσπαθήσουν και πάλι οι παίκτες του Παμίσου με ταχύτητα. Με στην περιοχή Λαθύρη, στο πλασέ και τον γκολ. Γκολ 3-0.
Αβία Πάμεσος Μεσίνης 0-3 με το δεύτερο προσωπικό τέρμα στο σημερινό αγώνα του Βαγγέλη του Λαθήρη, ο οποίος έκανε το πλασέ, μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Κολοκούβαρου. Στο 55ο λεπτό λοιπόν καθαρίζει την υπόθεση η νίκη η ομάδα από τη Μεσίνη. Η πράσινη της Μεσίνης λοιπόν εδραιώνει την νίκη τους. Βυσσά θα κρατήσει την μπάλα, θα κάνει και το σουτ. Ο Κολοκούβαρος θα αποκρούσει, πιο δύσκολα από ό,τι φαινόταν από την απόσταση που έγινε το σουτ. Έσκασε μπροστά του. Και πάλι ο Πάμεσος στο προσκήνιο του Γλίδας μες στην περιοχή. Θα θέλει αυτός να χρησιμοποιήσει σκόρερ ίσως. Με τα πόδια όμως ο Κολοκούβαρος θα απομακρύνει την μπάλα και τον κίνδυνο. Δεξιά τώρα. Προσθήκη μπαλιά με το εξωτερικό. Πολύ όμορφη προσπάθεια εδώ των πρασίνων της Μεσίνης. Δεν καταφέρνει όμως ο Πάμεσος να πετύχει ένα τέταρτο τέρμα. Προσπαθούν τώρα οι γηπεδούχοι να κάνουν κάτι καλό, να βάλουν έστω τον γκολ της τιμής. Θα γίνει και παράλληλη μπαλιά. Δεν προλαβαίνει να κάνει την κεφαλιά ο επιθετικός. Νέα κόντρα. Λούδες και πάλι που βγαίνει εκτός αρκετές φορές. Το πλασέ, ο Γεωργιόπουλος, ο Κολοκούβαρος εκεί. Είπε όχι λοιπόν μέσα από τη μικρή περιοχή το πλασέ του Γεωργιόπουλου. Και πάλι ταχύτατα βγαίνουν μπροστά οι παίχτες του Παμίσου. Τα δεξιά ο Μπίσα θα κρατήσει την μπάλα. Θα ανοίξει για τον Γεωργιόπουλο. Αυτός θα κάνει και το σουτ. 4-0. 4-0 λοιπόν ο Πάμεσος της Μεσίνης με τον Γεωργιόπουλο. Να λοιπόν μετά τα δύο γκολ του Λαθήρη. Το ένα του Μπίσα έρχεται και το τέταρτο από τον Γεωργιόπουλο. Η μόνιμο σκόρερ του Παμίσου. Στο 88ο λεπτό το κερασάκι στην τούρτα. Στην πολύ όμορφη εμφάνιση της ομάδας του Αλέξη Ματζούνη. Έρχεται λοιπόν έτσι εύκολα το 0-4.